Καταλάβατε. Κάθε Κυριακή είχε η γυναίκα έχει την ησυχία τη. Ερχόμασταν η Κατερίνα και εγώ. Σήμερα όμως, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, είμαστε όλοι στην κουζίνα. Όλοι. Θα μαγειρέψουμε και θα εμποδίσουμε όλοι μαζί την αγαπημένη μας Σοφία Χατζή που είναι εδώ σήμερα και που καταρχήν έχει έρθει για τηγανιτό παγωτό. Ναι, θα τώρα. Τάξε, αυτό εδώ μπροστά αυτό σου, ρε φίλε. Παγωτό. Το βλέπει τηγανιτό παγωτό. Όχι. Αλλά τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω κάθε φορά. Αυτό είναι που προηγείται του τηγανιτού. Είναι η κυρία Σοφία μας. Είναι το πρώτο τηγανιτό παγωτό. Τι είναι αυτό το πρώτο τηγανιτό, αγαπημένοι μας. Καλημέρα καταρχήν. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλημέρα, πολύ μεγάλη χαρά έχω που είμαστε όλοι μαζί στο πάγκο σήμερα. Είναι μια σαλάτα που φάγατε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τη ζήτησα να τη δείξω και είπα να τη δείξω σήμερα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Γιατί ήταν πολύ νόστιμη σαλάτα. Εμείς που την έχουμε φάει, τη θυμόμαστε. Γιατί να μην τη δείτε πώς γίνεται. Έχει τη Παναγιά στα μάτια, θα έλεγε κανείς μέσα. Και αφού φάτε αυτό, έχει μετά το παγωτό, το τηγανιτό παγωτό. Καταρχήν έχει αυτά τα καταπληκτικά σοκολατάκια. Τα σοκολατάκια με το αμύγδαλο. Και αυτά τα καταπληκτικά κορμουδάκια. Ναι. Και γενικώς διάφορα καταπληκτικά πράγματα. Πάμε να δούμε την κάρτα μας λοιπόν για το τηγανιτό παγωτό όμως. Δύο κάρτες λοιπόν. Φύγαμε. Τηγανιτό παγωτό με γλάσο σοκολάτας. Ναι, έλα ζέμπρα. Για το παγωτό. Ένα πακέτο φύλλο κρούστας. Δύο φλιτζάνα. Τσαγιού αμύγδαλο καβουρδισμένο. Με ματιάσατε. Δύο φλιτζάνια μπισκότα γεμιστά τριμμένα. Δύο φλιτζάνια κονφλέικς. Βούτυρο για τα φύλλα. Παγωτό της αρεσκίας σας. Ηλαίλαιο για το τηγάνισμα. Για το γλάσο σοκολάτας. Ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη. Τρία κουταλάκια του γλυκού άνθος αραβοσίτου. 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Μία πρεζαλάτη. Ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Μία κουταλιά τη σούπα βούτυρο. Δύο. Βανίλε! Μπράβο, μικρή Ζέμπρα! Μπράβο! Πώς το κάνεις, και κάπως έτσι και κάπως έτσι αποχαιρετήσαμε και τη μικρή Ζέμπρα για φέτος. Οπότε δεν ξεκινάμε από το τηγανιτό παγωτό. Μάλιστα. Δύο χρόνια τώρα. Τρίτη ηλικία. Θες να σου κάνουμε μήπως λίγο χώρο παραπάνω. Να το κάνω. Νομίζω ότι είμαι εντάξει. Το βάλω αυτό εγώ εδώ. Παρακινέζει να κάνουν τηγανιτό παγωτό. Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ναι. Είναι διαδεδομένο κυρίως από την κινέζικη κουζίνα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Το λάδι εκεί καίει, οπότε ο Παναγιώτης αφού είναι εκεί. Έλα, Παναγιώτη. Αυτό που λέγαμε παλιά γρανίτα στα κάρβουνα. Κάποιο το πήρε σοβαρά και έκανε παγωτό τηγανιτό. Δεν το βγάζω. Γιατί? Γιατί δεν καίει. Δεν καίει, πρέπει να κάψει. Πρέπει να κάψει αρκετά. Ναι, δεν καίει πολύ. Αυτό το μάτι αργεί να είναι ζεστό, αλλά δεν καίει. Δεν καίει όπως πρέπει. Πρέπει πολύ. Αρκετά καυτό, δεν πειράζει, έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, φύλλο κρούστας. Μάλιστα. Έτσι. Ένα ποτηράκι νερό. Εδώ. Πού είναι η κόρη μου που το βλέπει αυτό? Όχι, ευτυχώς. Είναι πολύ απλό. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Δεν κάνω εγώ. Αρχίζει το μάτς. Κοίταξε, Σοφία, είπαμε τελευταία εκπομπή, αλλά μας τρελάνε τελείως. Εντάξει, παιδιά. Αυτό. Και είναι η παραλία μπροστά, ε. Βόμβα, πώς το λένε, σοκολάτας. Δύο φιλαράκια. Ναι. Στην κάρτα δώσαμε βούτυρο. Εγώ όμως θα θωρακίσω με ασπράδι, αυγούμε λίγο νεράκι. Αυτό μ' άρεσε. Θωρακίσω. Η λέξη θωρακίζω. Οπότε εμείς τι να κάνουμε. Ό,τι και να κάνετε, σωστό είναι. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Σωστό είναι. Ένα ασπράδι αυγού. Ναι. Όχι, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Ναι, έχω βάλει και νεράκι μέσα. Και νερό. Και αυτό το τυλίγουμε. Και είναι αυτό. Το τυλίγουμε έτσι. Μάλιστα. Θα σας δείξω κι άλλο. Μάλιστα. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Όσα θες, Σοφία μου, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Το βάζουμε από τη μέση και κάτω, έτσι. Τι εννοείς? Το βάλετε εδώ. Ναι. Όχι, ναι. Το έβαλα στη μέση. Αμυγδαλάκι καβουρτισμένο τώρα, έτσι. Μάλιστα. Ρωτάει, όπως καταλαβαίνετε, καταλαβαίνει Σοφία μου λεπτομέρειες γιατί θα το φτιάξει. Μα δεν είναι δύσκολο. Και κορνφλέκς τα τέλειωσαν, στη... Τα κορνφλέκς που έχω εδώ. Τα έχω δώσει ως... Τα δώσαμε στη συνταγή. Το θωρακίζουμε πάλι. Όταν μαγειρεύει η κυρία Σοφία, επικρατεί μια απόλυτη ησυχία στο στούντιο. Τύπου μην χάσουμε κάτι που θα πει, που θα φτιάξει. Και δεν μας βγει μετά η συνταγή. Όχι, περίμενε. Πόση ώρα κάνει τώρα. Θα φανεί. Είναι αυτό. Μήπως και με αυτό αντί να κάνουμε τα άλλα. Όχι. Τρίτη εκδοχή. Τρίτη, εντάξει. Είναι, παιδιά, αυτό είναι τώρα... Σοκολατένια, κορνφλέικς. Αυτά είναι σοκολατένια, ναι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Όχι, σοκολατένια θέλουμε. Όχι, στο σοκολατένια μπορούμε να βάλουμε άσπρα. Έκαλε, τα πάντα. Σοφία, πώς ανοίγει αυτό? Εδώ πατάμε... Ναι, βάλτε επάνω, θα... Ναι, γιατί γι' αυτό είχαμε το πρόβλημα. Βλέπω το άλλο τηγάνι να κάνει. Για να δω. Έσβησε τώρα.
Έλα, Βρετζένη, να μας βοηθήσεις, γιατί... Παιδιά, μην γίνει λάθος με τη χάνη, το πάω, σας παρακαλώ. Εντάξει, τώρα, όχι, όχι, εντάξει, τώρα άνοιξε, τώρα το δίνει. Και τα δύο, ε. Ωραία. Και τα δύο άνοιξανε. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι τώρα. Όχι, γιατί αυτό το τριαντοπάγο το έχω ξαναφάει. Λοιπόν, δείξαμε τις τρεις εκδοχές. Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να μπει στην κατάψυξη. Πρέπει να παγώσει πάρα πολύ καλά. Πιάσε το κοντέρνο μου. Α, είναι πέτρα. Εντελώς παγωμένο. Πέτρα. Διότι θέλουμε να το τηγανίσουμε μεν, να πάρει χρώμα, αλλά δεν θέλουμε να λιώσει τελείως το παγωτό μέσα. Πρέπει να μείνει παγωτό. Μάλιστα. Όχι τώρα, άρχισε να θέλεις. Θα κάνουμε το εξή. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θα σας δείξω μία σοκολατίτσα. Έτσι, μία σαλτσούλα. Σαλτσούλα. Για το τηγανιτό παγωτό. Έχω βάλει νεράκι εδώ. Για φέρτο. Ευχαριστώ. Δώστε μου. Έφυγε. Γλιστράνε και τα γάντια, δεν τα χρειάζομαι τώρα, γιατί να τα έχω άραγε. Εδώ. Ωραία. Αυτό είναι νεράκι. Λοιπόν, είναι νεράκι ζεστό. Το ζέστερα στη φωτιά, για να μπορέσει να λιώσει η σοκολάτα. Κατερίνα, μου ρίχνεις τη ζάχαρη. Ναι. Όχι, όχι, κανονικά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δίπλα στη ζάχαρη έχω λίγο αλατάκι. Και το αλατάκι θα ρίξουμε. Ναι, ναι. Αχα. Αλατάκι γιατί? Γιατί δίνει μια ισορροπία στη γλύκα. Μάλιστα. Και να φέρω και το βούτυρο. Στο τέλος θα το ρίξουμε το βούτυρο. Τυρό πρέπει να το ξαναβάλουμε στη φωτιά αυτό. Σοφία, όλα αυτά που τα έχεις μάθει εμπειρικά, δηλαδή δοκιμάζεις πράγματα. Κοίταξε να δεις. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, μπορείτε να ανακατώσετε εδώ να με βοηθήσει κάποιος. Μια οικογένεια που ασχολείται με την εστίαση πάνω από 35 χρόνια. Ναι, αλλά κάνεις και μόνη σου δηλαδή πειράματα. Σαφώς κάνουμε και μόνοι μας και έχουμε διαβάσει πάρα πολύ και παρακολουθούμε όλους τους πολύ άξιους συναδέλφους που κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Καλά το ανακατεύω, κυρία Σοφία. Πάρα πολύ άψογα, άψογα. Λοιπόν, άνθος αραβοσίτου εδώ έχω διαλύσει με λίγο νεράκι. Παναγιώτη, θα ανακατεύεις μέχρι να πήξει η σαλτσούλα. Μέχρι να γεράσω. Ακριβώς. Και τον έχουμε μέχρι το τέλος. Και ανακατεύω, ανακατεύω. Λοιπόν, και άλλο θα βάλεις μέσα. Άλλο πράγμα πάμε τώρα. Μέχρι να κάψει το λάδι να γίνει και η σάλτσα, θα προχωρήσουμε λίγο τη σαλάτα. Δεν νομίζω. Είπα και εγώ ότι θα ρίξετε λουκάνικα μέσα και κολλάτα και λέω. Τέλεια. Θα το δω κι αυτό. Να σας πω, να παίρνει τα λουκάνικα. Να σας πω ότι αυτοί οι πειραματισμοί δεν μου αρέσουν. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι, σοκολάτες και αυτά. Ίσως επειδή δεν το ξέρω και να το κάνω, είναι για άλλους. Θέλω να αδειάσω τη μισή, ακριβώς, σαλάτα. Πόσο σου κρατάμε ότι αυτό καλύτερα να πάσεις. Δεν πειράζει. Ποιο βοήθησε. Λοιπόν, κρατερέ. Μάλιστα. Ρίχνεις υλικά μέσα στη σαλάτα. Εδώ. 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 Ναι. Ξεκινάς από την αρχή. Το μισό καλαμπόκι, γιατί είναι πολύ. Ναι. Έτσι λίγο μην το φοβάσαι, τα υλικά δεν τα μετράμε. Όχι, το φοβάμαι. Γιατί αλλά... γεύση θα δώσουν. Αυτό είναι και καλοκαιρινό φαγητό, όχι αυτό είναι ένα πιάτο που τα περιέχει όλα. Μπορείτε το βράδυ με μια ωραία τέτοια σαλάτα και ένα μπουκάλι κρασί να καθίσετε με τους φίλους σας στο μπαλκόνι και να απολαύσετε τη βραδιά. Γυρίζεις από την παραλία, ξεβράζεσαι με το λάστιχο. Ναι. Αχ, ναι. Και κάθεσαι. Ναι, Νίκο, με το λάστιχο. Τι ωραίο. Γιατί αυτό θέλει λάστιχο πριν. Φεύγουμε. Αν δεν είναι με λάστιχο. Και σιγανικό παγωτό μετά. Καλά. Πολύ καλά. Αυτό εδώ ακόμα δεν έχει ζεστά. Αυτό θέλει λίγο το χρόνο του. Πολύ ωραία. Ρίξαμε πολλά. Πάλε παραπάνω, πάλε παραπάνω. Χοπ. Φλωρίνης. Είμαστε εντάξει. Θέλεις παραπάνω, παιδί μου. Φλωρίνης είναι θέλει παραπάνω, συνάδελφος. Δεν θα χαλάσει η γεύση με το παραπάνω, μην ανησυχείς καθόλου. Βάζω από εδώ. Μετανό, ναι. Όχι, δεν έχουμε βάλει. Βασιλικό κόβο. Εννοείται ότι ζωματικό θα. Την προηγούμενη φορά σας το είχα κάνει με πένες, αν θυμόσαστε. Ναι, με πένες, ναι. Εγώ βάζω πολύ τέτοιο γιατί μου αρέσει πολύ. Μα δεν χαλάει συνταγή. Ο μαϊντανός δίνει δροσιά. Ναι, είναι αυτό το έχω. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει μέλι, σόγια, μουστάρδα, ελαιόλαδο και μπαλσάμικο. Και λίγο αλάτι. Έλα, μας παίρνει τηλεόραση, να κάτεβε. Καλημέρα. Τι κάνει, είναι ίσω το βάλω στην σαλάτα. Καλά. Προσπαθώ να βοηθάω. Να ρίξουμε λίγο πιπεράκι. Βεβαίω, να ρίξετε, ρίξτε. Να ρίξουμε ό,τι θέλει να ρίξει. Κάνουμε πάρα πολύ σημαντική δουλειά εμεί οι δύο εδώ. Το ξέρω. Άμα δεν υπήρχαμε εμεί εδώ πέρα, δεν ήταν όλα αυτά. Αγωνιώ ήδη πώ θα μείνουν όλα αυτά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Πώ θα μείνουν. Έτσι εύκολα, έτσι εύκολα θα μείνουν. Πάρα πολύ. Τρώγεται αμέσω ή θέλει και μετά. Εργάτε να δείτε. Τρώγεται όποτε θέλετε. Βεβαίω παγωμένη είναι πάρα πολύ διαφορετική. Έτσι, έρχονται τα αρώματα και δένουν όλα. Και αυτή είναι και μια σαλάτα που μπορεί να κρατηθεί στο ψυγείο αν δεν βάλετε τη ντομάτα.
μπορεί να κρατηθεί 4 μέρες. Σοβαρά. Βεβαίως, πότε παθαίνει κάτι. Καλά να κρατηθεί άμα δεν τη φας. Γιατί εμάς όποτε κάνουμε τέτοια σαλάτα στο σπίτι, κατάει 2 ώρες. Ναι, μέχρι εκεί δεν έχει. Όριο. Και με 2 μπρουσκέτες το βράδυ είστε έτοιμοι. Μας αρέσουν πολύ να κάνει αυτές τις σαλάτες. Και κάθε φορά που τις κάνετε, δεν τις απολαμβάνουμε. Λοιπόν, κρατερέ, αν έχεις την υπομονή, λίγο ανακατεύεις. Με χαρά μεγάλη. Και σερβίρεις. Με χαρά μεγάλη. Λοιπόν, τι γίνεται. Θα ανακατεύσω. Είμαστε έτοιμοι. Σερβίρω άνθρωπο. Σάλτσα μας έχει δέσει. Δεν έχουμε βάλει τον λουκάνικάκι. Θέλουμε να σου σουταριστεί λιγάκι. Βέβαια. Θα προσθέσουμε και το σοτάρο. Εγώ με μαεστρία εδώ το λουκάνικο τώρα, Σοφία. Μην φανταστείς. Εγώ θα το προσπαθήσω αυτό. Εγώ ανακατεύω τη σως. Τι σως, πολύ ωραία. Τι θα τη βάλουμε αυτή, κυρία Σοφία. Πάνω στο παγωτό. Γιατί αυτό λοιπόν, είναι... Κατερινά και αυτό στο να κάνει τη δουλειά του. Διαχειρίζω. Μα τι αισθάνομαι τόσο χρήσιμος. Ρίχνω δύο βανίλες εδώ. Γιατί είναι πολύ ωραία. Τον είχαμε τόσο καιρό και έλεγε, ας πούμε, αυτά τα... με το καρότσι και τα λοιπά. Έπρεπε εδώ μέσα να τον έχουμε. Και στο τέλος το ίσουμε και το βούτυρο στη σάλτσα. Αυτό τι είναι, βουτυρό. Βουτυρό, βουτυρό. Εμένα εγώ θα μπορούσα, να ήμουν μάγειρα σε μια άλλη ζωή. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνουμε εδώ και πάρα πολύ ώρα. Όλοι. Και νομίζω ότι μου είπε και δυο καλές κουβέντες. Ναι, την εισάξω και εγώ. Και τώρα για να μην σας κάψω, θα το βάλουμε νομίζω μέσα στο παγωτάκι. Αλήθεια, για ρίξτε εδώ. Εννοείται. Α, έχει αρχίσει. Εννοείται, βέβαια. Κάποιες κάμερες πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτό το... Το βλέπεις εσύ, εκεί. Θα αφήνεις όπως είναι. Θα αφήνω. Έλα, κάνω εγώ αυτό. Όχι, είναι εντάξει, είναι εντάξει, Κατερίνα μου, δεν θέλει άλλο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Περιμένουμε το λουκάνικο. Δεν θέλει άλλο, αγαπητέ. Περίμενε, θέλει ακόμα... Χαρά μου. Εντάξει, είπα να κάνω και ένα τέτοιο. Αφού έχεις κάνει από εκεί μου, δεν θέλω, κουράζεσαι. Πιο μακριά. Όχι, όχι, δεν θέλει. Θέλω να βρει τη θέση μου μπροστά στη σαλάτα. Τι λουκάνικο είναι αυτό. Είναι ένα ριγανάτο λουκάνικο με πράσο. Α, τσακ μπαμ τι γανίζεται αυτό. Ναι. Μαθαίνει πολύ δυνατή φωτιά. Βγαίνει για να μην λιώσει το παγωτό, αλλά να γίνει κρούστα απ' έξω. Και μυρίζει τόσο μακριά, παιδιά. Είμαι στην άλλη άκρη. Δεν είμαστε και πολύ μακριά, δε. Όχι, μυρίζει πολύ ωραία. Βάζεις εδώ καθαρό πιατάκι για να το. Καθαρό πιατάκι. Ορίστε, καθαρό πιατάκι. Πάρτε καθαρό πιατάκι. Ό,τι πει Σοφία γρήγορα. Δεν θέλει πολύ ώρα όπως βλέπετε. Και τώρα δηλαδή το παγωτό είναι μέσα. Μέσα είναι. Θα το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε και θα το δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, Νίκο μου. Η σοκολάτα εντάξει, Παναγιώτη, γιατί σε βλέπω εγώ θυρημένο με το πιάτο. Μου είπε η κυρία Σοφία να την αφήσω. Τι να κάνω εγώ, να την ανακατεύω, μπορεί να τη θυμώσω. Όχι, όχι, όχι. Ξεκουράζεται και η σοκολάτα. Έτσι. Όλοι ξεκουράζονται. Κατερινάκι μου, να μην σε κάψω. Παρακαλώ. Πρώτα θα βγάλουμε εδώ στο χαρτάκι να τραβήξει λίγο το λάδι. Την δροσιά του να έχει. Οπότε θέλετε, αφού το τηγανίζουμε, να το βγάλει η κυρία Σοφία και να το δούμε μετά που θα ακούσουμε την τσέφη μας. Εννοείται. Μία κάμερα στη τσέφη την απαστράπτουσα. Τώρα ποια ήταν αυτή η κάμερα. Είναι όλες προς εμάς. Μπαμπλόμ του. Κανένα δεν φεύγει, παιδιά. Δεν κουνιέται, παιδιά, άνθρωπος από το φάι και δεν φεύγει κανείς. Μία κάμερα στην τσέφη και ένα παγωτό, νομίζω. Δεν θα ήταν άσχημα. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ μπορώ πραγματικά και με ένα χυμό να χορτάσω, ναι. Να πάρω όλα τα συστατικά, τα πολύτιμα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μου. 75 ενεργά, 200 δραστικά συστατικά, πολύτιμες βιταμίνες, μέταλλα και εχνοστοιχεία. Σε ένα ποτήρι χυμό, ο οποίος δεν είναι βέβαια ένας οποιοσδήποτε χυμός, έχει μέσα αλόι βεβέ. Ό,τι καλύτερο έχει δώσει η φύση για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, για την ομορφιά μας, για ενέργεια, ζωντάνια, αλλά και μακροζωία. Δεν ονομάστηκε τυχαία το φυτό της Αθανασίας. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε σήμερα μια καταπληκτική προσφορά για εσάς. Για να μπορέσουμε όλοι πραγματικά να αποκτήσουμε αυτό το θησαυρό από την ίδια τη φύση και να δούμε τα πολύτιμα και τα βέβαια στα πολλαπλά ωφέλη του. Από 50 ευρώ λοιπόν η συσκευασία αυτή, η οποία περιέχει όχι ένα, αλλά δύο μπουκάλια αλόι βεβέ, μόνο 29,90. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 18338 τηλέφωνο για την Ελλάδα, 25-24-51-50 το τηλέφωνο για την Κύπρο. Και η κλήρωσή μας, ένας τυχερός κερδίζει ένα iPhone 6S, ενώ 6 τυχεροί κερδίζετε ο καθένας από 1250 ευρώ μετρητά. Σπεύσατε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τσέφη μας. Και εγώ. Πραγματικά. Πραγματικά. Πόλεμος εδώ. Μακάρι να μπορούσατε να είστε όλοι εδώ και να μπορούσατε να φάτε και από τη σαλάτα που βλέπω ότι έχει αρχίσει το πιάτο και δεν είναι πια τόσο γεμάτο. Για να ανακατεύετε πιο εύκολα.
και το καταπληκτικό παγωτό που περιμέναμε εσάς βεβαίως να είστε μαζί μας. Ένα μαχαίρι να το κόψω. Ένα μαχαίρι παρακαλούμε πάρα πολύ. Ναι, όχι από χέρι. Όχι από χέρι. Και από χέρι δεν πειράζει. Εγώ δεν το έχω, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Για πάμε να δούμε τώρα. Φυσικά θα δοκιμάσουμε. Πρέπει να το δείτε αυτό. Είναι παγωμένα. Είναι παγωμένα, όχι. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Ναι, ναι, θέλω. Όχι. Είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο αυτό, είπε ο Νίκος. Ο Νίκος Ζαχαρίδης, είναι απάνθρωπο αυτό. Εντάξει, παιδιά. Είναι μερικά θέματα που δεν ξέρει κανείς πώς να τα διαχειριστεί. Δεν το έχω ξαναβάει αυτό. Ωραίο. Παιδιά, δεν το έχω ξαναβάει αυτό. Τι κάνεις, Σοφία. Εγώ μόνο είμαι κύριος και δεν τρώω τίποτα. Βράχος, δίπλα στην κυρία Σοφία. Να τελειώσει η εκπομπή με τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Είναι κρύο. Είναι ζεστό. Ακούστε η λέξη μερικές φορές. Ναι, είναι τραγωδί. Είναι μαλακό. Είναι σαν την αγάπη, σαν τον έρωτα. Δεν καταλάβω τι γίνεται. Να το κόψει στη μέση, να το πειράσει το κεφάλι. Τίποτα, πάντα. Το κατάλαβε. Θέλω να βάλω και. Ψέμα. Ψέμα. Τι να πω, δεν έχω. Γεια σα, γεια σα. Γεια σου, φιλιό. Γεια σου, το καλό φιλιό. Φεύγει, πού πα. Θα φύγω, θα φύγω, δεν είναι εύκολο. Αχ, κρίμα. Ολυμπιακό μου το φυλάξω. Θα μου το προσέξει, ε. Μισό λεπτό. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Σοφία. Τη Σοφία Κάβλη. Ευχαριστώ. Και την Τίνα μα, βέβαια. Την Τίνα μα τα μισά τα έχει βάσει γύρω μα. Και την Τίνα μα, βεβαίω. Και την αγάπη μας τη μεγάλη σε εσάς τις δύο και σε όλη την Πάτρα. Θυμάμαι σαν τώρα να είμαστε το καλοκαίρι το προηγούμενο στην Πάτρα και να μιλάμε για αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι όλο αυτό στέθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε εμείς και χαίρονται πάρα πολύ και οι άνθρωποι που σε παρακολουθούσαν, που σε έχουν γνωρίσει. Και του χρόνου με το καλό. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και το μεγάλο μου άγχος ήταν να σας βγάλω σας τους δύο προπρόσωπους και μετά και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που εδώ ο καθένας με τον τρόπο του βοηθάει. Ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι πάρα πολύ. Καλές διακοπές. Να είστε καλά, δημιουργική και χαρούμενη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Σοφία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εσείς βλέπω εδώ δεν. Πρέπει να το αποχωρήσεις το πιάτο. Κρίμα που θα πω δύο-τρία πράγματα.